Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plant Advisor. Εκτάκτως κάνουμε αυτό το βιντεάκι καθώς σε πολλές περιοχές της Ελλάδος οι ξεροβούλες έχουν κάνει έντονα την εμφάνισή τους και έχουμε καρπόπτωση του ελαιόκαρπου. Στην Κρήτη ειδικά το φαινόμενο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και αυτό οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σταθερά στο νησί τους τελευταίους μήνες, όπως θερμοκρασίες 24 έως 30 βαθμών Κελσίου. Ο μύκητας προσβάλλει μόνο τους καρπούς ελιάς και είναι έντονα συνδεδεμένος με τη δακοπροσβολή, καθώς εισέρχεται στους καρπούς από τα ανοίγματα του δάκου. Εκδηλώνεται με δύο μορφές. Η πρώτη είναι το σύμπτωμα που αντικρίζουμε αυτήν την περίοδο στα ελαιόδεντρα, που λέγεται ξεροβούλα, και η δεύτερη μορφή λέγεται σαποβούλα και εκδηλώνεται σε ώριμους καρπούς, προκαλώντας ολοκληρωτική σήψη. Η ξεροβούλα εμφανίζει κυκλικές κοιλίδες βυθισμένες με ξηρή σύσταση πάνω στους καρπούς, οι οποίοι πέφτουν στο έδαφος. Ο μύκητας αυτός αποτελεί ένα παράσιτο πληγών και εισέρχεται από τις πληγές που κάνει ο δάκος για να αποθέσει τα αυγά του πάνω στον ελαιόκαρπο, ενώ ευνοείται από θερμοκρασίες 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με θερμοκρασίες 29 με 30 να είναι οι ευνοϊκότερες. Η αντιμετώπιση της ασθένειας στηρίζεται στην επιτυχημένη δακοπροστασία. Όπως έχει παρατηρηθεί, ο δάκος έχει αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς και έχει έντονη δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, όπως η Κρήτη, λόγω των ευνοϊκών θερμοκρασιών που επικρατούν σταθερά, καθώς δεν έχουμε μεγάλους καύσονες και η θερμοκρασία δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς. Κανένας δολωματικός ψεκασμός του κράτους δεν είναι αρκετός όταν έχουμε τόσο μεγάλη δραστηριότητα του εντόμου, αλλά ούτε και η μαζική παγίδευση καταφέρνει κάτι. Συστήνεται να προχωρήσουμε όλοι σε ψεκασμούς καλύψεως με εγκεκριμένα εντομοκτώνα και φυσικά με επιφανοδραστικές ουσίες για τους βιολογικούς καλλιεργητές, αλλά όχι μόνο, όπως είναι ο καολίνης. Με επιτυχημένη αντιμετώπιση του δάκου δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα από το μύκητα. Αμέσως λοιπόν στο γεωπόνο μας, μήπως προλάβουμε τη ζημιά, γιατί η χρονιά φαίνεται πολύ δύσκολη. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους τους ελαιοκαλλιεργητές της χώρας. Για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Ευχαριστούμε πολύ!